και να. Κοιτάξτε, πολιτικά είναι δυνατόν να γίνει και κοινοβουλευτικά υπάρχει. Αλλά βέβαια τώρα στη χώρα τη δικιά μας, μια κυβέρνηση μειοψηφίας με την ανοχή μόνο της αντιπολίτευσης, το πώς θα μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κυβερνήσει είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Νομίζετε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό αποτέλεσμα και που δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση στη χώρα? Θα βρεθούμε σε τέτοια δύσκολη θέση κι εμείς? Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή, και αν θέλετε υπάρχει και μία έρευνα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όχι γιατί δίνει 11 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία προβάδισμα, αλλά για τα ποιοτικά της στοιχεία. Και τα ποιοτικά της στοιχεία λένε ότι το αίσθημα, το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η οργή, είναι ο θυμός. Ο θυμός λοιπόν οφείλεται στο ότι οι Έλληνες νιώθουν ότι τους έχει εμπέξει η κυβέρνησή τους, τους έχει κοροϊδέψει. Και αυτό, πέραν των αντικειμενικών δυσκολιών, όπου η οικονομική τους κατάσταση είναι προβληματική, όπου όλα, τέλος πάντων, έχουν θέματα ανοιχτά, και βεβαίως η ανεργία, επί της ουσίας όμως, σου λένε, βρε φίλε, με κορόιδεψες. Μου είπες ψέματα, μου έταξες, ήλπισα, και όλη αυτή η ελπίδα μου γύρισε ανάποδα. Αυτό δημιουργεί τώρα το αίσθημα ότι θέλω να γλιτώσω από αυτή την κατάσταση. Άρα εγώ πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές θα καταγράψουν μία αξιοσημείωτη αντίδραση του ελληνικού λαού. Και έτσι αυτοί οι οποίοι σήμερα θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν αναλύσεις, μπορεί να βρεθούν βλέποντας μία δυναμική, παραδείγματος χάρη, της Νέας Δημοκρατίας, την οποία δεν θα περιμένουν. Μέσα σε ένα διάστημα, πόσο καιρό είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα, ένα χρόνο για κάτι ψηλά. Δύο χρόνια, αν βάλετε το πρώτο. Να σας θυμίζω όμως ότι είχε ψηφίσει ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για αυτό που έταζε, αλλά για να τιμωρήσει και τη Νέα Δημοκρατία, που επίσης είχε τάξει πράγματα που δεν έκανε. Μα βεβαίως. Έχουν καταφέρει, λέτε, μέσα σε αυτό το διάστημα να ξεχάσουν. Καταρχήν, ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτός που ακολουθούσε ένα πρόγραμμα δεν το ακολουθούσε γιατί ήταν σαντιστής, αλλά διότι ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάποια πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο κόσμος αυτός βλέπει σήμερα, ας πούμε εμένα, με ανησύχησε πάρα πολύ η πτώση των εσόδων από τον τουρισμό. Όταν μέσα στον Αύγουστο έχεις 9% μείωση των εσόδων σου στον τουρισμό, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Και έχεις και πλημμυρίσει η Αθήνα και η Ελλάδα τουρίστες. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει η κυβέρνηση δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Με αυτή τη σύγκριση λοιπόν, αυτό το μνημόνιο, τις δυσκολίες, τους δανειστές κτλ. Μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε καταφέρει να ρίξει από 24% σε 14% τη φορολογία, το ΦΠΑ στην εστίαση. Όταν ξανανέβηκε αυτό ο ΦΠΑ, τα έσοδα δεν ήταν ανάλογα. Θέλω να πω δηλαδή, και μέσα σε αυτή τώρα πλέον μπορούμε να συγκριθούμε. Και πρέπει να συγκριθούμε. Κυρίως πρέπει να συγκριθούμε με βάση μία αλήθεια. Να πούμε, ρε παιδιά, αυτά είναι τα δεδομένα. Εμείς πιστεύουμε στη μείωση της φορολογίας και πρέπει να την κάνουμε αυτό. Αν έχετε κάποια καλύτερη λύση, ελάτε να μας την πείτε. Αλλά εμείς τουλάχιστον καταθέτουμε. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέτει μία πρόταση μετά την άλλη. Έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να έρθει να πει: εσύ, Κυριάκο, άλλα μας έταξες και άλλα έκανες. Το ζήτημα, βεβαίως, κύριε Μπακογιάννη, είναι κατά πόσο αυτά που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να τα περάσει, όχι από τον ελληνικό λαό σε ενδεχόμενη κάλπη, αλλά από την Τρόικα σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Διότι προτάσεις είναι εύκολο να γίνονται. Όταν όμως πέφτουν σε τοίχο από την πλευρά των δανειστών, τι εναλλακτική έχει η χώρα? Ακούστε, και γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, αν βγει, θα καταφέρει να κλείσει αξιολογίες, να περάσει ευνοϊκότερα μέτρα κλπ. Δεν τα κατάφερε την προηγούμενη. Κάποια τα κατάφερε. Προϊόν διαπραγμάτευσης ήταν η μείωση του ΦΠΑ. Έτσι, προϊόν διαπραγμάτευσης ήταν η μείωση του ένφια του 30%, το πόσο, το δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, ακριβές ποσό της μείωσης του ένφια. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου ένφια. Όχι, δεν εφαρμόστηκε. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου ένφια, αλλά αυτό δεν σημαίνει το θέλω μου μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Οι δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικές δεσμεύσεις και προς τη μεριά των δανειστών. Απ' την άλλη μεριά όμως συμβαδίζουν με το κομμάτι αξιολόγηση.
και με το κομμάτι ουσιαστικές, μα ουσιαστικότατες διαρθρωτικές αλλαγές. Θα καταφέρει η κυβέρνηση να την κλείσει αυτή την αξιολόγηση? Ναι, φαντάζομαι πρέπει να καταφέρει να την κλείσει. Αυτή τη στιγμή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, έχει καταγραφεί πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα και το πόσο μεγάλη κριτική έχει δεχθεί η κυβέρνηση ότι δεν προχωρεί σε πάρα πολλούς τομείς, αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο εγώ δεν είμαι μέσα στη διαπραγμάτευση για να μπορώ να σας πω τι πραγματικά έχει υποσχεθεί καταρχήν. Πάντως, γιατί ξέρετε, κύριε Τσαπανίδου, πάρα πολλά από τα πράγματα εξαρτώνται τι έχεις πει ότι θα κάνεις για να σε κρίνω. Έχεις πει ότι θα κάνεις το Α, έχεις πει ότι θα κάνεις το Β και δεν το κάνεις. Τα έχει υπογράψει το μνημόνιο. Όχι, έχει πέραν του μνημονίου. Το μνημόνιο δεν λέει μέσα ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Στόχους. Ναι, στόχους βάλεις. Δεν λέει ότι θα κατέβουμε στον υποκατώτατο μισθό. Δεν λέει ότι θα αρχίσουμε να συγκρίνουμε σήμερα τον κατώτερο, τον κατώτατο, τον αμέσως υποκατώτατο. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν φτάσει σε σημείο λοιπόν να επιμείνει ο δανειστής, φέρνω ένα παράδειγμα. Επειδή έχει πέσει το τραπέζι ο υποκατώτατος μισθός και επειδή οι πληροφορίες λένε ότι το ζητούν, δεν είναι κάτι που το έχουν αφήσει στην άκρη. Αν φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν η κυβέρνηση να βρεθεί απέναντι στον υποκατώτατο και να δέχεται πιεστικές, με ένταση πιέσεις να τον υιοθετήσει, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να υποκύψει και να κλείσει την αξιολόγηση ή όχι? Κύριε Τσαπανίδου, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή είναι επιλογές. Και ακούστε. Που ενδεχομένως. Το μεμονωμένο θέμα, η αξιολόγηση είναι πακέτο. Μέσα σε αυτό το πακέτο δίνεις και παίρνεις. Αυτά τα οποία δίνεις, τα επιλέγεις εσύ. Και αυτά τα οποία παίρνεις ή επιμένεις να ζητάς. Όταν εσύ σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται προσθέτεις δημοσίους υπαλλήλους στη ζούλα και κάνεις προσλήψεις, αυτό κάπου θα το πληρώσεις. Όταν λοιπόν κάνεις προσλήψεις σε όλο το δημόσιο τομέα, αλλά ακόμα δεν έχεις κάνει τις προσλήψεις σου στην υγεία, ή ο διαπραγματευτής από την άλλη μεριά σου λέει, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τι ακριβώς θέλεις, πού ακριβώς το πας. Αυτό παρουσιάζεται σε όλα τα θέματα. Άρα, άμα μου ζητάτε μεμονωμένη τοποθέτηση, είναι πολύ δύσκολο να την κάνω και να είμαι και έντιμη απέναντι σε αυτό. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, γιατί αυτό είναι που θέλει σειρά τέτοιων είναι απαιτήσεων. Ένα πακέτο. Θα προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει μόνο αυτές που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε. Και το μόνο πράγμα το οποίο γίνεται είναι να προστίθενται εμπόδια, βλέπε Μπαλτάς. Και ούτω καθεξής, για κάθε επιμέρους δράση. Δεν πήρε σκητάλη τώρα το υπερταμείο για τις αποκρατικοποιήσεις? Θα την πάρει. Αλλά και το ότι, σας έχω ξαναπεί, το ότι δώσαμε στο υπερταμείο το σύνολο της περιουσίας της Ελλάδος, δεν είναι προς τιμήν μας. Πώς το κάνουμε τώρα? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να τα κάνει μια κυβέρνηση δική μας. Εμείς που έχουμε κατηγορηθεί, που είμαστε φιλελεύθεροι. Δεν θα το κάναμε, με κύριε. Τι εναλλακτική. Ξέρετε κάτι, οι εναλλακτικές που είχαμε την τελευταία φορά ήταν ένα Brexit και τώρα ακόμη. Όχι. Το Brexit το ξαναφέρνουν στο τραπέζι. Γιατί από το εξωτερικό, από τους δανειστές. Ξέρετε, το να λέμε κάθε φορά, το ερώτημα είναι να κάνουμε και μια ανάλυση. Γιατί φτάσαμε εκεί? Ήμασταν εκεί πριν από 2 χρόνια τα Χριστούγεννα? Δεν ήμασταν εκεί. Είχαμε σκάσει μύτη. Είχαμε βγει στην ανάπτυξη, είχαμε αρχίσει να συζητάμε ένα πακέτο το οποίο θα ήταν πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Είχαμε βγει μια φορά δοκιμαστικά στις αγορές. 2 χρόνια χάσαμε. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν κόστος. Μάλιστα. Και αυτά τα 2 χρόνια το μεγαλύτερο κόστος είναι για το φορολογούμενο και για αυτόν ο οποίος μένει άνεργος. Αυτός ο οποίος σήμερα δεν βλέπει πού θα πάει αύριο για δουλειά. Εγώ βλέπω τα διάφορα ρεπορτάζ σας. Τους ανθρώπους της ηλεκτραγοράς, τους ανθρώπους του πεντελικού, τους ανθρώπους ο ένας μετά τον άλλον, ο οποίος χάνει τη δουλειά του και κάθεται στο σπίτι του και δεν του ξημερώνει άσπρη μέρα. Σε αυτούς μπορεί αύριο με την έτσι, αυτοκρατορική τάση του κυρίου Παπά να προσθεθούν οι εργαζόμενοι του ΣΤΑΡ, οι εργαζόμενοι του ΑΛΦΑ, οι εργαζόμενοι. Και κάθε εργαζόμενος ο οποίος χάνει τη δουλειά του είναι ένα απίστευτο κόστος, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα. Αυτό το κόστος πληρώνουμε σήμερα, κύριε Τσαπανίδη. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια συνολική αλλαγή πολιτικής. Και κυρίως χρειάζεται αξιοπιστία. Δεν μπορείτε, είναι σαν την εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να λες ότι δεν συμβαίνει τίποτα την ώρα που βλέπεις τι συμβαίνει στη γειτονιά σου. Δεν μπορεί να σφυρίζεις αδιάφορα. Πριν πάμε στην Τουρκία, να πάμε λιγάκι στον ανασχηματισμό που δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και μέσα στην ημέρα και έχει προαναγγελθεί και από την κυβερνητική εκπρόσωπη και από τον Πρωθυπουργό. Πιστεύετε ότι θα δώσει
μια νέα όθηση στην κυβέρνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο ανασχηματισμός θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυβέρνηση. Γιατί? Διότι έχει, ξέρετε, κάθε πράγμα έχει και ένα σημείο βρασμού. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε τον τελευταίο χρόνο, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, να κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα κτλ. Κτλ. Σαν μπετόν αρμέ. Έτσι, μία μπάλα συμπαγής. Αυτός ο ανασχηματισμός θα είναι η αρχή των προβλημάτων. Διότι πλέον, πρώτον, έχει τεράστιο πρόβλημα πάγκου, αλλά δεύτερον, πλέον είναι ορατή η στιγμή της αποχώρησης. Και δυστυχώς, έτσι γίνεται στα κόμματα, όταν πλησιάζει η ώρα της αποχώρησης, πλησιάζουν και μεγενθύνονται και οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Άρα, αν μπορώ να κάνω μία πολιτική πρόβλεψη, νομίζω ότι αυτός ο ανασχηματισμός θα είναι η αρχή και των εσωτερικών προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος. Λέτε ότι υπάρχει δυσκολία στον πάγκο. Δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί πολλοί. Υπάρχουν δυσκολίες σε πάγκους που έχουν προοπτική υπουργικές θέσεις. Όχι, μα δεν είναι εύκολο θέμα, να βρει στελέχη είτε μέσα από το κόμμα σου είτε γενικότερα. Στελέχη για να κάνεις υπουργούς. Ναι. Και μάλιστα ενός επίπεδου, ας πούμε, όχι αν θέλετε αξιοκρατικά επιλεγμένους, πάντοτε υπάρχουν. Μα το πρόβλημα δεν είναι ποιοι θα γίνουν υπουργοί. Το πρόβλημα είναι ποιοι δεν θα γίνουν και ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Αυτή είναι από εκείνη η πηγή των αντιδράσεων. Διότι όπως ξέρετε, όποιος γίνεται υπουργός περνάει 24 ώρες ευτυχίας. Και μετά? Και μετά από τις 48 ώρες αρχίζουν τα δύσκολα. Τον πρώτο καιρό σου φέρνουν σοκολατάκια, λουλούδια κτλ. Κάθεσαι στο γραφείο, έχεις γραμματίσει και φαρισαίους και νομίζεις ότι κάτι έγινες. Επί της ουσίας. Ακόμη το νομίζουν αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ αρέσει η υπουργική καρέκλα σε ορισμένους. Γι' αυτό και θα παρουσιαστούν τα προβλήματα. Μπορεί να διεκδικήσει βάζοντας και έξω ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ μέσα στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας μεγαλύτερη θέση προς το κέντρο. Άνοιγμα προς το κέντρο. Δύσκολα. Γιατί, αν μπει μέσα η κυρία Ξενογιανακοπούλου, για παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει ένα κόμμα σοσιαλιστικό. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του πλέον. Αυτό που λέγεται αριστερά είναι περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα να κλάσει. Δεν υπάρχουν. Άρα θέλει λογικά να στραφεί προς το κέντρο. Στη φάση που βρίσκεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετάλλαξη. Διότι θα δεχθεί την πίεση, πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τα αριστερά, οι οποίοι του λένε καλά τι λέγαμε τόσα χρόνια κτλ. Καλώς, κακώς, αυτό είναι το κεντρικό του κόμμα, ακόμα σήμερα που μιλάμε, οι 53 κτλ. Δεν έχει. Το δε άνοιγμα προς το κέντρο, επειδή το κάνει από θέση αδυναμίας, αν το κάνει σήμερα, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει αν το είχε κάνει πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα. Εάν την ώρα της παντοδυναμίας του ο κ. Τσίπρας έκανε το άνοιγμα αυτό, νομίζω ότι θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του παλιού Πασόκ. Μάλιστα. Γρήγορη απάντηση για τα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε να κλιμακώνεται η ιστορία εκεί. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε χειριστεί διαφορετικά. Πρέπει να το χειριστούμε διαφορετικά. Βλέπω έναν Ερντογκάν ο οποίος έχει χάσει το μέτρο. Βλέπω μία ρητορική την οποία δεν την ξέραμε. Δεν την έχουμε ξανακούσει από επίσημα τουρκικά χείλη με αυτή την ένταση όπως παρουσιάζεται σήμερα. Σας ανησυχεί αυτό? Βεβαίως με ανησυχεί. Υπολογίζω και μέσα στις δικές μας αναλύσεις ότι ο κύριος στόχος του Ερντογκάν είναι αυτό που φαίνεται πως το πετυχαίνει σήμερα το βράδυ, να βάλει τουρκικά στρατεύματα στη Μοσούλη. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ασφαλείας ή αν θέλετε μία buffer zone ώστε να μπορεί ενδεχομένως να ελέγξει ένα κομμάτι της Συρίας και του Ιράκ. Μπορεί όμως βέβαια να βρεθούμε... ο στόχος του βασικός είναι οι Κούρδοι. Μπορεί να αλλά σε ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί σε μία φάση στην οποία έχουμε το Κυπριακό σε φουλ διαπραγμάτευση, σε μία φάση όπου αναζητά συμμάχους στο εσωτερικό της Τουρκίας και ο εθνικισμός πάντοτε κερδίζει συμμάχους σε τέτοια κατεύθυνση, βεβαίως με ανησυχεί. Και με ανησυχεί πάρα πολύ ότι από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εμφανίζουμε μία ουσιαστική διάλυση της διπλωματικής μας υπηρεσίας. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μπακογιάννη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο 14647 για να διεκδικήσετε το iPhone που βλέπετε ή στο SMS το 19200 και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ταφ και ενώ, γράψτε ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 19200. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.